αυτός είναι ο Μοχάμεντ Σαλά και είναι μακράν ο καλύτερος Αιγύπτιος στο FC24 με 92 rating. Και αυτός είναι ο Ελμπαχάρ, ο χειρότερος Αιγύπτιος στο παιχνίδι. Αν σκοράρω αυτό το πέναλτι όμως, θα μπορώ να βάλω τον Μοχάμεντ Σαλά στην ομάδα μου. Από την άλλη όμως, αν το χάσω, μπαίνει ο Ελμπαχάρ. Σαλά, για να σε δούμε, ρε φίλε, θα το βάλω εκεί. Λάθος πλευρά ο Τσίφτσης. Πάμε να αγοράσουμε το Σαλά. Με αυτό το πέναλτι ξεκλειδώνουμε το Σαλά και με 1.150.000 coins καλωσόρισες στην ομάδα μας. Για την υπόλοιπη ομάδα έχω χτίσει αυτόν τον τροχό εδώ πέρα με 18 διαφορετικές χώρες από όλο τον κόσμο. Και σε όποια χώρα πέσει πρέπει να βαρέσουμε ένα πέναλτι με τον καλύτερο παίκτη από εκείνη τη χώρα. Δεύτερος παίκτης λοιπόν θα είναι από ποια χώρα? Θα είναι από τις Ηνωμένες Πολιτείες, παραλίγο Κύπρο. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι μια χώρα που το γυναικείο ποδόσφαιρο είναι σε πιο υψηλό επίπεδο από ότι το αντρικό. Θέση νούμερο 3 έχουμε την Alex Morgan με 93 rating. Θέση νούμερο 2 έχουμε μία από τις ακριβότερες κάρτες στο παιχνίδι. Είναι η Mia Hamm Team of the Year 95 rating. Και στη θέση νούμερο 1 έχουμε την Team of the Year Sophia Smith. Τη βλέπω παντού αυτή την κάρτα. Πάλι 95 rating, αλλά 514 base stats. Και παίζει πολύ μεγάλο ρόλο, γιατί στο τέλος θα παίξουμε και ένα match με αυτή την ομάδα. Και οποιοδήποτε έχει κάτω από 6,5 βαθμολογία στο match θα φάει discard. Quixel διαγραφή. Αλλά υπάρχει ένας τρόπος να το σώσω. Αν καταφέρω να χτίσω τουλάχιστον 91 rated ομάδα, όπως βλέπετε αυτή τη στιγμή με το Mo Salah έχουμε 16, αλλά είναι μόνο ένας παίχτης. Αυτό το 6,5 rating που πρέπει να χτυπήσουμε τους παίχτες θα γίνει 6 rating. Μεγάλη διαφορά σε ένα 90 λεπτό. Αλλά πριν βάλουμε τη Sophia Smith, πρέπει να βάλει το πέναλτι της. Στο πρώτο πέναλτι είχα αντίπαλο τερματοφύλακα τον Τσίφτσι, Μπροντζάς. Αλλά όσο γεμίζει την ομάδα, τόσο και περισσότερο θα δυσκολεύουν οι τερματοφύλακες που θα έχουμε αντίπαλο. Π.χ. ο τελευταίος είναι 99 rating. Sophia Smith έχει μόνο 78 πέναλτι, ρε παιδιά. Λοιπόν, να το βάλω πάνω αριστερά. Μην πέσεις. Έπεσε σωστά, αλλά δεν το πιάσε. Στο πλαϊνό διχτάκι και αγοράζουμε Sophia Smith. Τι παιχτούρα είναι αυτή, μωρέ. 1 εκατομμύριο ήταν ο Σαλά. 1.697.000 coins είναι η Sophia Smith. Καλώς όρισες στην ομάδα μου, Dial. Πω, κοίτα εδώ πέρα, μαγική κάρτα. Δεν την έχω χρησιμοποιήσει ως τώρα. Γι' αυτό μου αρέσουν αυτά τα πειράματα. Και αν γουστάρεις και εσύ τέτοια ποδοσφαιρικά πειράματα στο FIFA, FC, κάνε ένα subscribe, ρε φίλε, αν είσαι καινούριος. Να φτάσουμε στους 200.000. Ένα δεύτερο ρόλο το παίρνει και είναι και δωρεάν. Πάμε στον επόμενο παίκτη. Να δούμε λοιπόν παίκτη νούμερο 3. Από ποια χώρα θα είναι από Αγγλία! Μετά από Αμερική και Αίγυπτο, επιτέλους έχουμε μία από τις μεγάλες χώρες ποδοσφαιρικά. Και ξέρω σίγουρα ότι έχει και παιχταράδες κιόλας. Αλλά ποιος είναι ο καλύτερος? Θέση νούμερο 3 έχουμε με 93 rating Rio Ferdinand, 4 εκατομμύρια coins. Θέση νούμερο 2 έχουμε ισοπαλία μεταξύ Erbs και Millie Bright και 2.94 rating Team of the Year. Και θέση νούμερο 1, ποιος άλλος, Belly Goal, 96 rating. Αλλά πρώτα πρέπει να βάλουμε ένα πέναλτι με τον Jude. Και ο αντίπαλος του Belly Goal στο Σαντιάγκο Μπερναμπέου είναι φυσικά ο Οδυσσέας Βλαχοδήμος. Έχει και χάει απέναντι μεταξύ, κάτω δεξιά το ρίξω. Ναι, πάνω μου, πάρα λίγο το πιάσε ο Οδυσσέας, δεν το πιάσε όμως. Φουφ. Αλλιώς θα πρέπει να έχουμε πάρει τον Caleb Roberts. Ως τώρα καλά τα πράγματα. Αλλά σε λίγο έρχεται κάτι που θα αλλάξει όλα στο challenge μας. Bellingham όμως για τώρα, τα σκάμε. 6.379.000 coins, Bellingham. Καλώς όρισες στην ομάδα μου, Dial μας. Base νούμερο 4 λοιπόν, για να δούμε ποια χώρα θα είναι. Έχουμε Ουρουγουάη, Ολλανδία, Αργεντινή, Ολλανδία λέει. Και νομίζω ξέρουμε ποιος είναι ο καλύτερος παίκτης από αυτή τη χώρα. Ολλανδία λοιπόν, στη θέση νούμερο 3 έχουμε Team of the Year Frimpong, 94 rating. Θέση νούμερο 2 έχουμε το Johan Cruyff Thunderstruck, σχεδόν 5 εκατομμύρια coins, 95 rating. Και στη θέση νούμερο 1 φυσικά είναι ο Team of the Year Virgil van Dijk, 96 rating. Το καλύτερο συμπί στο παιχνίδι. Δυστυχώς όμως κάνει 15 εκατομμύρια coins, δεν μπορούμε να τον αγοράσουμε. Και εφόσον δεν έχουμε πάρει κάποιον αμυντικό ως τώρα, εγώ λέω να πάρουμε τον Jeremy Frimpong, 3 εκατομμύρια coins για το καλύτερο right back στο παιχνίδι. Και ο επόμενος σηματοφύλακας είναι ένας από τους καλύτερους σηματοφύλακες στο να σώσει πέναλτι στον κόσμο. Είναι φυσικά ο Emi Martinez. Και είναι εναντίον ενός αμυντικού με όχι πάρα πολύ καλά πέναλτι. Συγκεκριμένα 41 πέναλτι έχει. Για να δούμε, ρε Frimpong. Κέντρο θα το στείλω. Ναι, ρε Frimpong, έπεσε ο Martinez. Έχουμε και ένα αμυντικό, 3 εκατομμύρια coins. Αλλά στο επόμενο πέναλτι αλλάζουν όλα. 2.990.000 coins λοιπόν. Jeremy Frimpong, 94 rating, 99 pace. Ακραία κάρτα. Καλώς όρισες στην ομάδα μου, Dial. Και τώρα έχουμε 6,5 εκατομμύρια για 7 παίχτες. Καλά θα πάει αυτό. Μετά από αυτούς τους γίγαντες που έχουμε βάλει στην ομάδα, χρειαζόμαστε ακόμα αριστερό extreme, 2 κεντρικούς και full άμυνα. Οπότε από εδώ και πέρα θα πέσουμε για να ολοκληρώσουμε αυτές τις θέσεις. Αλλά μια και πήρα εγώ μια βοήθεια για να φτιάξουμε την ομάδα, θα πρέπει να κάνω και κάτι για να το κάνω
πιο δύσκολο για να χτυπήσουμε τα πέναλτι. Οπότε από εδώ και πέρα δεν θα αποφασίζω εγώ που θα βαράω τα πέναλτι, θα αποφασίζουν άλλα πράγματα. Όπως στο επόμενο πέναλτι, αυτά τα κουτιά εδώ πέρα. Αλλά πρώτα, από ποια χώρα θα είναι ο εκτελεστής μας. Από ποια χώρα θα πρέπει να πάρουμε τώρα, είναι από την Ουρουγουάη. Ουρουγουάη λοιπόν, και στη θέση νούμερο 3 είναι ο Darwin Núñez της Liverpool, Europa League κάρτα 90 rating. Στη θέση νούμερο 2 είναι ο Fede Valverde που έχει 2 κάρτες και 2 90 rating. Και στην πρωτιά είναι η νέα κάρτα του Ronald Araujo της Barcelona, Foot Birthday 91 rating. Εμείς τώρα χρειαζόμαστε και CB αλλά και center mid που θα μπορούσαμε να πάρουμε και τον Federico Valverde. Πιστεύω υπάρχουν και άλλες χώρες που μπορούν να μας δώσουν center back, οπότε θα πάει για τον Fede Valverde στο κέντρο. Πριν είχαμε αντίπαλο του Martinez που ήταν 85 rating, τώρα όμως είναι ο τερματοφύλακας της Juventus, ο Szczęsny, 86 rating. Και ο Valverde από ό,τι ξέρω δεν έχει και τα καλύτερα penalties. Λοιπόν, πού θα επιλέξω, θα ελέγξουμε το νούμερο 5, γιατί όχι το νούμερο 5, κάτω αριστερά λοιπόν. Σε παρακαλώ, κουτί, μην με πετσοκόψεις τώρα. Κάτω αριστερά λοιπόν, full δύναμη, κάτω αριστερά, Valverde. Ναι! Δεν έπεσε καν ο Szczęsny. Ωραίος ο Valverde, γιατί αν δεν το είχε βάλει θα πρέπει να είχαμε πάρει το Ρίο εδώ πέρα, το Χόσε Ρίο. Δεν είναι ο Ρίο που ξέρεις. 431.000 coins λοιπόν, Radioactive Valverde με 90 pace, 87 passing, πολύ ωραία κάρτα στο κέντρο, θα σταματάει να τρέχει. Καλώς όρισες στην ομάδα Mundial. 65 rating τώρα, αλλά 26. Ως τώρα είμαι άχαστος, αλλά με τα πράγματα που έρχονται δεν γίνεται ρε φίλε. Επόμενος παίκτης λοιπόν, για να δούμε από ποια χώρα θα είναι, Βραζιλία, Ιταλία. Οκ. Okay. Ποιος είναι ο καλύτερος Ιταλός παίκτης. Θέση νούμερο 3 λοιπόν έχουμε τον Ρομπέρτο Μπάτζιο με 92 rating. Θέση νούμερο 2 έχουμε τον Ανδρέα Πίρλο. Και στην πρώτη θέση, παιδιά, με 3 κάρτες που είναι παραπάνω από αυτές, είναι ο Πάολο Μαλντίνι. Τι άλλο περίμενες. Αλλά κάτι θυμάμαι εδώ πέρα, ναι, έχω παιδιά έναν 93 Μαλντίνι loan. Που σημαίνει ότι δεν πρέπει να ξοδέψουμε αυτή τη στιγμή 3 εκατομμύρια coins. Αλλά στην περίπτωση που κάνει κάτω από 6,5 match rating, θα τον αγοράσω και θα τον κάνω discard. Αλλά πρώτα το πέναλτι του. Γι' αυτό το πέναλτι, αυτό το πέρα το βελάκι, όπου πάει, εκεί πρέπει να το ρίξω. Πρέπει να το ρίξω λοιπόν. Δεξιά. Και ο Μαλντίνι έχει ως αντίπαλο τον Κόμπελ της Μπορούσια Ντόρτμουντ. 53 πέναλτις λέει ο Μαλντίνι, μπορεί να το βάλει. Δεξιά λοιπόν, θα πέσει ο Κόμπελ. Πέφτει, αλλά πέφτει αριστερά και έχουμε κι άλλο ένα CB τώρα. Τι έχει γίνει ρε φίλε. Μάστερ των πέναλτι έχω γίνει. Ακόμα και όταν μου το λένε οι άλλοι μπαίνουνε. Και έτσι μπαίνει ο Μαλντίνι στην ομάδα. Αλλά όπως είπα, αν πρέπει να τον κάνουμε discard, θα τον αγοράσω κανονικά και θα φύγει discard. Δεν την γλιτώνει με το loan. Και έχουμε 74 rating με 5 pens να απομένουν. Αλλά η επόμενη χώρα. Ποια θα είναι. Για να δούμε λοιπόν, επόμενη χώρα έχουμε ακόμα left wing, κέντρο έχουμε. Ελλάδα λέει! Έχουμε Έλληνα! Έχουμε λοιπόν την Ελλαδάρα στην ομάδα μας και νομίζω ότι έχω τον καλύτερο Έλληνα παίχτη. Στη θέση νούμερο 3 λοιπόν με 84 rating είναι της West Ham ο Κωνσταντίνος Μαυροπάνος Team of the Week. Θέση νούμερο 2 και παίζει στην Αμερική είναι φυσικά ο Γιακουμάκης με 85 rating. Αλλά στη θέση νούμερο 1 και ήξερα ότι κάποια στιγμή θα μου χρειαστεί αυτή η κάρτα είναι η Player of the Month του Βαγγέλη. Γέλη Παυλίδη. Την έχω εδώ πέρα. Μπορεί να παίζει μόνο striker και είπαμε ότι ψάχνουμε για άλλες θέσεις. Αλλά παιδιά, δεν γίνεται να λείπει ο Παυλίδης από αυτή την ομάδα. Το βάλουμε εδώ πέρα στο left wing. Ίσως βάλουμε τη Smith εδώ πέρα και το κάνουμε έτσι. Μπορεί να μην κοστίζει τίποτα, αλλά αν πρέπει να το κάνω discard αυτόν, δεν γίνεται να το ξαναπάρω πίσω. Και τον έκανα πριν 4-5 μήνες. Και έχουμε 80 rating. Αν δεν χάσω κάποιο άλλο penalty και πρέπει να βάλω bronze, πιστεύω το 91 rating είναι εφικτό. Αν όμως χάσουμε penalty, δύσκολα τα πράγματα. Και δυστυχώς το Παυλίδη έχει ως αντίπαλο ένα από τους καλύτερους θεματοφύλακες σε όλο τον κόσμο, τον Έντερσον της Manchester City, 88 rating. Και όχι μόνο αυτό, δεν θα αποφασίσω εγώ που θα ρίξει, αλλά το Instagram μου. Έχω ανεβάσει εδώ πέρα στην ομαδική μου στο Instagram που, αν δεν έχεις μπει, τι κάνεις, πάτα το link κάτω στην περιγραφή να μπει στην παρέα μας. Πού να βαρέσει το πέναλτι. 74 άτομα λένε κέντρο, 59 αριστερά, αλλά 200 άτομα λένε δεξιά. Οπότε, Παυλίδα, ρε. Πάμε να το ρίξουμε δεξιά. Να τους λοιπόν, Έντερσον. Έχει μόνο 70 πέναλτι ο Παυλίδης, ρε παιδιά. Όπα, δεξιά, δεξιά, δεξιά. Ναι! Δεν έπεσε βασικά, μην πέσει πρέπει να το πω. Παυλίδης βάζει τον goal, κάνει τον Isla μπροστά στους οπαδούς του και έχουμε Player of the Month Παυλίδη στην ομαδάρα μας. Μαζί με Σαλά και Σμιθ. Και ο Παυλίδης λοιπόν, 86 rating, μπαίνει στην ομάδα μας. Τώρα, φυσικά χαίρομαι γιατί έχουμε Παυλίδαρο στην ομάδα μας, αλλά είναι μόνο 86 rating ρε παιδιά και εμείς χρειαζόμαστε 91. Ελπίζω να μην μας κάψει αυτό στο τέλος. Τέσσερις παίχτες απομένουν. Για να δούμε λοιπόν, αμυντικούς χρειαζόμαστε και έναν κεντρικό.
Βραζιλία! Ναι, ρε φίλε, κάτι σκέφτομαι. Βραζιλία, λοιπόν, έχουμε μερικές από τις πιο high-rated κάρτες σε όλο το παιχνίδι. Στη θέση νούμερο 3 έχουμε τον Allison Team of the Year 95 rating. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε τον Ronaldo Nazario R9 Team of the Year Icon που δυστυχώς είναι extinct. Δεν υπάρχει στο market, στα 15 εκατομμύρια δεν υπάρχει καν η κάρτα. Και στη θέση νούμερο 1 ο καλύτερος Βραζιλιάνος είναι ο Winter Wildcard Pelé. Εμείς όμως δεν χρειαζόμαστε κάποιον επιθετικό αυτή τη στιγμή. Έχουμε όλη την επίθεσή μας γεμάτη. Οπότε, μιας και χρειαζόμαστε θεματοφύλακα, εγώ λέω να πάρουμε 95 rated Allison. Που όχι απλά πιο high rated Βραζιλιάνους, αλλά είναι ο καλύτερος θεματοφύλακας στο παιχνίδι. Θεματοφύλακας εναντίον θεματοφύλακα, λοιπόν, και ο αντίπαλος του Allison για αυτό το πέναλτι θα είναι ο Oblak της Ατλέτικο Μαδρίτης. Τεράστιος θεματοφύλακας και καλός στα πέναλτι. Και μετά από το Instagram, αυτή τη φορά ρώτησα εσάς στο YouTube που να βαρέσει το πέναλτι και από ό,τι φαίνεται σχεδόν 1000 άτομα απαντήσανε. 16% κέντρο, 12% αριστερό. 72% δεξιά. Τι γίνεται από τα δεξιά, ρε παιδιά, και στις δύο πλατφόρμες. Άλισον, λοιπόν, νάτος. Ο Oblak είναι στο τέρμα. Έχει 23 πέναλτις και πρέπει να το στείλω δεξιά. Δεξιά, λοιπόν, για τον Άλισον. Ναι, ρε Άλισον! Έπεσε στη λάθος πλευρά ο Oblak. Δεν έχουν πέσει σωστά. Βασικά λάθος. Πρέπει να πω ότι δεν έχουν πέσει σωστά ούτε μία φορά σε αυτό το βίντεο. Αλλά έχουν πέσει και περάσαμε πολύ κοντά κατά από μασχάλι. Έχουμε τερματοφύλακα, λοιπόν, και όχι μόνο ένα τερματοφύλακα, τον καλύτερο τερματοφύλακα. Πανηγυρίζει και ο Κλοπ τελευταία φορά. Νομίζω ότι Άλισον έχω. Έχω Άλισον, λοιπόν, να τον βάλουμε στο τέρμα. 85 rating, λοιπόν, με 3 θέσεις να απομένουν. Δεν γίνεται να το χάσω. Αν βάλω τώρα bronze, τελείωσε, να ξέρετε. Για να δούμε, λοιπόν, από ποια χώρα θα είναι. Χρειαζόμαστε δύο αμυντικούς και ένα κεντρικό. Είναι από την Γαλλία! Έχουμε κεντρικό για Γαλλία, νομίζω. Στη νούμερο 3 έχουμε Zinedine Zidane 95 rating Dynasties Icon. Στη νούμερο 2 έχουμε πάλι Zinedine Zidane, αυτή τη φορά 96 rating Future Stars Icon, 5 εκατομμύρια κάρτα. Και στη θέση νούμερο 1, φυσικά, ποιον άλλον, Kylian Mbappé, 97 rated Team of the Year. Δυστυχώς όμως δεν υπάρχει στο market, γιατί είναι πάνω από 15 εκατομμύρια. Το θέμα είναι, αν πάρουμε το 96 Zidane, θα έχουμε μόνο 1 εκατομμύριο για να πάρουμε 2 παίχτες. Επικίνδυνο. Από την άλλη, όμως, μπορούμε να πάρουμε 95 Zidane, ένα rating μόνο λιγότερο, για 2,5 εκατομμύρια. Και αυτό θα κάνουμε τώρα. Αλλά κάτσε, πρώτα πρέπει να βάλω το πέναλτί του. Ο Zidane, φυσικά, είναι Real Madrid's legend. Και δεν μπορούμε να μην τον βάλουμε εναντίον της Μπαρτσελόνας και του Ter Stegen. 89 rated. Τώρα όμως το που θα βαρέσει θα είναι τελείως τυχαία, γιατί θα μας το καθορίσει η Siri. Το 1 είναι αριστερά, το 2 είναι κέντρο και το 3 είναι δεξιά. Give me a number between 1 and 3. The answer is 3. Δεξιά πάλι, λέει, ρε φίλε. The answer is 3. Απίστευτο. Να δώσω το Ter Stegen. Να δώσω και ο Zidane. Τι ωραία εμφάνιση που είναι αυτή τη μέση. 88 rated. Πέναλτι δεν το χάνει, ρε φίλε, ο Zidane, έτσι. Για να δούμε. Δεξιά, το παράμε με full δύναμη και. Πέφτει δεξιά, το σώζει! Όχι! Όχι ο Zidane, ρε παιδιά. Ίσως ο καλύτερος page που έχουμε ως τώρα. Για να βαρέσει πέναλτι, το βάλε ο Άλισον και δεν το βάζει ο Zidane. Έχουμε τον πρώτο μας χειρότερο παίχτη. Και ο χειρότερος Γάλλος page, λοιπόν, είναι ο Emerick Poyle. Πογή. 51 rating. Ωπορε φίλε. Και παίζει και κέντρο κιόλας. Μπαίνει κατευθείαν στη θέση του Zidane. Οπότε φαίνεται δεν υπάρχει στο FIFA, παιδιά. Οπότε πάμε να αγοράσουμε τον επόμενο, ο οποίος είναι ο Hineout. 200 coins, παίζει την Barma από ό,τι φαίνεται. Καλώς όρισες στο κέντρο μας. Και πάμε 87 rating, γιατί πρέπει να βρούμε 4 rating σε 2 θέσεις. Αλλιώς το discard rating παραμένει 6,5 και μισό rating, παιδιά, είναι πολύ όταν μιλάμε για match rating. Δύο θέσεις απομένουν. Από ποια χώρα θα είναι οι δύο μας αμυντικοί? Θα είναι από Πορτογαλία, λοιπόν. Ο τρίτος καλύτερος page είναι ο Bruno Fernandes Flashback SBC. Στη θέση νούμερο 2 έχουμε Ruben Diaz 95 rating. Και στη θέση νούμερο 1 νομίζω ξέρεις ποιος είναι. Και αυτός 95 rating, Cristiano Ronaldo. Όπως είπαμε, δεν χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή επιθετικό. Οπότε, όσο και αν σε αγαπάω, Cristiano, δεν σε χρειαζόμαστε αυτή τη στιγμή. Center back όμως χρειαζόμαστε άμεσα. Οπότε, Ruben Diaz, ετοιμάσου για πέναλτι. Τώρα, παιδιά, έχουμε Ruben Diaz αμυντικό εναντίον Τίμπο Κορτουά, του καλύτερου χρυσού τερματοφύλακα στο παιχνίδι, 90 rating. Φυσικά δεν θα το καθορίσω εγώ, θα το καθορίσει αυτό το μπολάκι εδώ πέρα, το οποίο έχει αριστερά, κέντρο και δεξιά εδώ μέσα, όπου πει αυτό, λοιπόν, για να δούμε. Και λέει αριστερά! Άντε επιτέλους, μία φορά να ρίξουμε και εμείς αριστερά. Ω παιδιά, ο Κορτουά είναι τεράστιος και ο Ντίας έχει 45 πέναλτι, πρέπει να το ρίξουμε αριστερά. Λοιπόν, Ντίας, πάμε αγόρι μου, πάνω αριστερά, ρίξ' το. Ναι!
Με το που είδε να κάνει το βήμα προς τα εκεί, το Κουρτουά θα πέσει στα αριστερά του. Εμείς το στείλαμε στα δεξιά του. Και έχουμε τουλάχιστον δύο αμυντικούς στην ομάδα. Κεντρικούς αμυντικούς. Και 95 rating νομίζω μας βοηθάει πάρα πολύ. Λοιπόν, ας πάμε να βάλουμε τώρα το Ρούμπεν Δίας. Φυσικά εδώ πέρα κανονικά κάνει 2,5 εκατομμύρια coins, παιδιά, μέσα στο 90 rating. Όλα κρίνονται στο τελευταίο πέναλτι. Αν το χάσω και πρέπει να βάλω bronze, λογικά δεν νομίζω να πάμε 91 rating, να ξέρετε. Και ο τελευταίος page λοιπόν από ποια χώρα θα είναι, για να δούμε. Ισπανία, Κύπρο! Θα έχουμε και Έλληνα και Κύπριο στην ομάδα. Άρα, φίλε, δεν υπάρχει κάποιο χάρη Κύπριο. Και είναι εναντίον του πιο δύσκολου τερματοφύλακα ως τώρα. Κύπρο λοιπόν, και στη θέση νούμερο 3 έχουμε τον Νικόλα Ιωάννου, left back, 69 rating και παίζει στην Ιταλία. Θέση νούμερο 2 έχουμε ένα παίχτη του Αποέλ, Γιώργιο Εφρέμ, 69 rating και αυτό. Και ο υψηλότερο rated Κύπριο στο FC24 είναι ο Κωνσταντίνο Λαΐφη, που παίζει στη Στανταρ Λιέγη. Όπω είπα, εμεί χρειαζόμαστε left back. Οπότε πάμε να βαρέσουμε ένα πέναλτι με τον Νικόλα Ιωάννου. 69 rating, δεν ξέρω αν είναι αρκετό για να πάμε 91 ή όχι. Αυτό το τερματοφύλακα τον έχουμε δει και σε άλλα βίντεο. Είναι φυσικά ο Γιώργος Γκουντής της BAM. Τον έχω κάνει 2 μέτρα. Έχει 99 rating σε κάθε stat. Δεν περνάει τίποτα. Και πρέπει τώρα να βαρέσω με έναν Silver Κύπριο. Καλά θα πάει αυτό. Μιας και έχουμε 99 ποδοσφαιριστή απέναντί μας, θέλω κι εγώ συμβουλές γιατί πού να ρίξω το πέναλτι. Οπότε έστειλα στον φίλο μου τον Μίτσο τον Εμμανουλίδη που παίζει στην Δανία στη Βάιλε και τον ρώτησα πού να βαρέσω το πέναλτι. Τι μου είπε. Εδώ με τον Big Boss. Oh, τι σκυλούμπα είναι αυτή! Big Boss. Και αποφασίσαμε, αν και μας αρέσει το δεξί γάμα, είπαμε να πάμε για πανέγκα. Όχι ρε! Τι πανέγκα με Silver Κύπριο ρε εσύ, Μίτσο. Να το Γκουντί στο τέρμα. Γκουντί, πέσε. Κοιτάξτε πόσο γρήγορα πάει. Να δούμε κέντρο πανέγκα. Ναι! Πέσε Γκουντί! Οπότε πανέγκα με Silver Κύπριο. Πάμε να το βάλουμε στην ομάδα μας. Παίρνουμε συν 2 chemistry. Φτάνουμε το 91 rating. Ή θα παλεύουμε για 6,5 rating σε κάθε παίχτη. 3, 2, 1. Πάρ' το. Ναι! Πήγαμε 91 rating! Πω, παιδιά, μπορεί να μην σας φαίνεται το πολύ, αλλά αν ο Μπέλιγχαμ είχε 6,4 rating και πρέπει να κάνω quick sell κάρτα αξίας 6,5 εκατομμυρίων coins, νομίζω θα παράταγα το YouTube χθες. Να τη ομαδάρα μας, πάμε Smith. Πάμε Σαλά. Πάμε Ιωάννου. Νάτος. Μπέλι. Πέναλτι! Ναι. Δώσε τον Μπέλιγχαμ. Σαλά. Τα λέγαμε. Έλα, έχει κάνει προπόνηση τώρα. Τώρα είναι στην πραγματικότητα. Πάνω αριστερά. Ναι, Μπέλι. Τι είπα κι εγώ. Μπορεί να έχει 64 πέναλτι, αλλά δεν το χάνει αυτό. Σμιθ. Σίκο. Τι έβαλε. Αλλά Χάλαντ με τη λειψία! Με το εξωτερικό! Παπ! Σαλά. Βάλτο. Ναι! 3-0 στο 19. Νομίζω ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις με αυτό το match rating. Οι αμυντικοί μας δεν ξέρω τι rating έχουν γιατί δεν έχουν κάνει τίποτα. Ας δοκιμάσουμε λίγο μπέλι. 4-0. Όχι Ρούμπεν Δίας, όχι. Όχι ρε Άλισον, το φάγε. Φάγαμε γκολ. Άλισον, κανόνισε. Παυλίδης. Ω, τι τους κάνει. Τι παράξενος ήταν αυτό. Με το 10 ο Παυλίδης. Ποιος Σαλά, ποιος Μπέλιγχαμ. Βαγγέλης Παυλίδης το 5-1. Φρίμπον και Άλισον φοβάμαι. Μπράβο ρε Άλισον. Φρίμπονγκ με το μπλοκ, Άλισον με την απόκρουση. Έτσι, να σε ανεβάζουμε λίγο τα ratings. Πιά την Άλισον. Ναι! Πάμε λίγο. Πώς τι κάνει τώρα. Τέλος! Αλλά δεν σημαίνει τίποτα η νίκη, παιδιά. Πρέπει να πάμε να δούμε τα ratings λίγο. Να δούμε άμα θα κάνουμε κάποιο quick sell. Και 8,7. Παιδιά, όλοι είναι πάνω από 6, εκτός από τον Άλισον που είναι ακριβώς 6. Στο τσακ θα είχαμε κάνει quick sell παίκτη αξίας 800.000 coins. Αλλά δεν κάναμε κανέναν. Και έτσι λοιπόν έκτισα μια ομάδα με παίκτες από διαφορετικές χώρες. Και είχαμε και Ελλάδα και Κύπρο. Αν θες να δεις το ίδιο, αλλά με τον καλύτερο από κάθε πρωτάθλημα, πάτα εδώ πέρα.